στην Ευαγγελική περικοπή του όρθρου που, της Μεγάλης Πέμπτης που ακούσαμε απόψε, αγαπητοί μου, καταχωρούνται 5 ενότητες. Τα Ιερά Ευαγγελικά κείμενα των ημερών αυτών, όπως θα έχετε προσέξει, είναι ικανά μακρά. Και τούτο διότι συνιστούν διήγηση των ημερών του πάθους του Χριστού. Και αποκορύφωμα αυτής της διηγήσεως είναι οι 12 ευαγγελικές περικοπές, τα γνωστά 12 Ευαγγέλια, του όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή αύριο βράδυ. Στη σημερινή λοιπόν ευαγγελική περικοπή έχουμε τις εξής 5 ενότητες. Πρώτη ενότηση: η κατάληψη της καρδίας του Ιούδα από τον Σατανά. Φοβερόν. Δευτέρα ενότηση: η προετοιμασία του μυστικού δείπνου. Τρίτη ενότηση: το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τετάρτη ενότηση: λογή και αντίλογη κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, όπως ο λόγος του Χριστού στον Πέτρο ότι θα σκορπιστείτε, θα φύγετε, εγώ ποτέ. Σίμων Ιωνά, ο διάβολος, λέει ο Σατανάς, εξητήσατο, ζήτησε, σημειάστε ημάς ως τον σύτον, να σας περάσει από το κόσκινο. Και οι τελευταίοι λόγοι, πέμπτον, του Κυρίου για μια εφεξής ετοιμότητα έναντι των εχθρών του Ευαγγελίου. Θα μείνουμε εις την τρίτη ενότητα που αναφέρεται εις το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Γράφει ο Λουκάς: «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών, προτού με παθήν, και λαβών άρτων ευχαριστήσας, έκλασε και έδωκεν αυτής λέγον, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών διδόμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ως αυτός και το ποτήριον, μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου το υπερημών εκχυνόμενον». Αυτά όλα συνιστούν το γνωστό μας μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά τι είναι το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας? Είναι η καρδία της καρδίας του χριστιανισμού. Αν η Θεία Λειτουργία είναι η καρδία της Θείας Λατρείας, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η καρδία της Θείας Λειτουργίας. Είναι το μυστήριο ενώσεως του ανθρώπου με τον Χριστό. Και η ένωση αυτή είναι οντολογική. Θα επανέλθω σε αυτό το σημείο. Θα το επαναλάβω όμως. Η ένωση αυτή του Χριστού και του ανθρώπου είναι ένωση οντολογική. Όλα τα μυστήρια προς αυτό αποτείνονται ως εις τελικών σκοπών, αφού όλα τα μυστήρια είναι μέσα οδός προς απόκτηση του τελικού σκοπού. Βαπτιζόμεθα, επί παραδείγματι, για να φτάσουμε να γίνομαι κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Χωρίς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, Εκκλησία δεν νοείται. Διότι η Εκκλησία είναι το οντολογικό σώμα του Χριστού και όχι το ηθικό σώμα του Χριστού, λεγόμενο ψηλό ονόματι σώμα Χριστού.
Για να το εννοήσω με αυτό που σας είπα, τι θα πει ότι είναι το οντολογικό σώμα του Χριστού, έχουμε πολλά σώματα και σωματεία. Ένας αριθμός κάποιων ανθρώπων με κάποια ηθική υποχρέωση αποτελούν ένα σώμα, επαγγελματικό σώμα ή κάποιο σκοπό, ένα σύνολο ανθρώπων. Ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι το ηθικό σώμα του Χριστού. Όχι, τίποτα από αυτά. Τίποτε από αυτά. Αλλά είναι το οντολογικό σώμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι το σώμα του Χριστού. Τι σχέση έχουν τα ρούχα μου με το σώμα μου? Εύκολα δύναμε να φορέσω τα ρούχα μου, εύκολα δύναμε να τα βγάλω. Δεν έχουν ουσιαστικά κάποια σχέση οντολογική με το σώμα μου. Δηλαδή να αποτελούν μέρος του σώματός μου. Τι σχέση έχει η παλάμη μου με το σώμα μου? Σχέση οντολογική. Είναι μέλος η παλάμη μου, μέρος του σώματός μου. Συνεπώς, όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι το οντολογικό σώμα του Χριστού, εννοούμε ότι είναι το σώμα του Χριστού. Ό,τι λένε οι λέξεις, ούτε κατά μεταφοράν, ούτε κατά αλληγορίαν, ούτε κατά αναγωγήν, είναι το σώμα του Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Συνεπώς, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η επιτομή του όλου χριστιανισμού. Γι' αυτό ελέγχθη, το είχε πει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι όποιος κατανοεί την Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι η καρδία της Θείας Λειτουργίας, κατανοεί τον χριστιανισμό, κατανοεί τον Χριστόν. Η κατανόηση της ουσίας του μυστηρίου, της ουσίας του μυστηρίου, βρίσκεται στην ορθή και πλήρη κατανόηση των λόγων του Κυρίου που αναφέρονται στην ίδρυση του μυστηρίου κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, κατά το μυστικό δείπνο, όπως ακούσαμε στην Ευαγγελική Περικοπή. Κανείς άλλος εκτός από τους μαθητάς του Κυρίου δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα αυτούς τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου για το μυστήριο, για το μυστήριο αυτό. Κανείς άλλος. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία της Εκκλησίας για την ουσία του μυστηρίου βρίσκεται στην αντίληψη της Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλαδή, πώς κατενόησαν οι Απόστολοι το μυστήριο αυτού? Προσέξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, όπως θα δείτε στην συνέχεια. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, εγώ γαρ, γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 11ο κεφάλαιο, εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου ο και παρέδωκα ημίν, διότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριον εκείνο που σας παρέδωσα. Α, ο Παύλος λοιπόν παρέλαβε από τον Χριστόν, από τον ίδιον. Βεβαίως δεν είναι το παρόν κατά τον μυστικό δείπνο ο Χριστός, αλλά ο Χριστός απεκάλυψε πολλά εις τον Παύλον. Εξάλλου αυτό είχε πει σε εκείνον τον θαυμαστόν άνθρωπο χριστιανό της Δαμασκού, τον Ανανία, ότι μόνον θα τον βαπτίσεις, τίποτα άλλο δεν θα κάνει. Δηλαδή, σε μένα ανήκει η κατήχηση του Παύλου. Ο Χριστός κατήχησε τον Παύλον. Μοναδική περίπτωση μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία. Γι' αυτό ο Παύλος απεσήρθη στην έρημο και εκεί, μελετώντας και προσέχοντας,
του απεκάλυπτε ο Κύριος τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, όπως ακριβώς έκανε εις τους μαθητάς του στις 40 ημέρες μεταξύ της Αναστάσεώς του και της Αναλήψεώς του, που είναι καταχωρημένα αυτά εις το πρώτο κεφάλαιο των πράξεων. Έτσι λοιπόν, εγώ λέγει παρέλαβον από του Κυρίου, ο και παρέδωκα ημίν, εκείνο που και σας παρέδωσα. Τι παρέλαβε? Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, κατά τη νύχτα που πρόκειται να παραδοθεί, έλαβε νάρτον και ευχαριστεί σας, έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα και λοιπά, έχει και δια το αίμα και λοιπά. Αυτό που συνιστά ακριβώς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αποκαλύπτει την ουσία του μυστηρίου. Για να συμπληρώσει ευθύς μετά ο Παύλος σαν συνέπεια ότι πρόκειται για οντολογική περί του σώματος του Χριστού και του αίματος του Χριστού διαστάσεως. Γιατί? Να, ποια είναι η συνέπεια? Ώστε ως αν εσύ τον άρτον τούτον, όποιος τρώγει αυτόν τον άρτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Δεν είναι λοιπόν τύπος, δεν είναι αλληγορία, είναι ουσία. Τι? Ότι είναι πράγματι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για να μην πω πάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, δεν ξέρω, να μας ελεήσει ο Θεός. Ίσως γι' αυτό δεν πηγαίνουμε καλά σαν χριστιανοί. Μας διαφεύγει ποια είναι η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και από τον κλήρο μας και από το λαό μας. Ναι, και από τον κλήρο μας. Πολλοί το φοβούμε ότι ίσως το μεγαλύτερο μέρος του κλήρου μας να αγνοεί την ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ναι, είναι τραγικό, είναι φοβερό. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραφε το Ευαγγέλιο του στα τέλη του πρώτου αιώνα, γιατί πρώτα έγραψε την Αποκάλυψη και μετά έγραψε το Ευαγγέλιο, και κατεχώρησε στο Ευαγγέλιο την περικοπή εκείνη που ο Χριστός διαλέγεται με τους Καπερναΐτας μετά από τον χορτασμό των 5000, το θαύμα αυτό περί της φύσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όταν τους είπε, τι γυρεύετε το ψωμί εκείνο που φάγατε και ξαναπεινάσατε? Εάν φάτε, λέει, το σώμα μου και πιείτε το αίμα μου, έχετε ζωή αιώνιον. Τι? Θα φάμε το σώμα του και θα πιούμε το αίμα του. Και είπαν, σκληρός εστίν ο λόγος ούτως. Τι δίνεται αυτό ακούει? Σκληρός είναι αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει? Γιατί? Γιατί απλούστατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άμα το καταχωρήσει το Ευαγγελιό του, ζούσε τόσο τα λόγια του Κυρίου όσο και την αποστολική εκκλησιαστική παράδοση. Διότι ήδη πέρασαν κάποιες δεκαετίες από τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Είναι στο τέλος του πρώτου αιώνος. Είναι ο τελευταίος μαθητής. Και πού γράφει το Ευαγγέλιο? Πέρασαν δεκαετίες. Λοιπόν, ζούσε αυτή την αποστολική εκκλησιαστική παράδοση, όπως κατενοήθη από την παράδοση του μυστηρίου που παρέδωσε ο Κύριος. Και συνεπώς, δεν επρόκειτο περί τυπολογίας ή αλληγορίας, αλλά περί οντολογίας. Το υπογραμμίζω. Εξάλλου αυτός ο Κύριος εστράφει προς τους 12 μαθητάς του μετά από τον λόγο των Καπερναϊτών που είπαν, σκληρός εστίν ο λόγος ούτως, τις δίνεται αυτού ακούει, και έφυγαν. Δεν κατανοήσαν τίποτα. Λέει στους μαθητάς, μήπως και εσείς θέλετε να πάτε? Μήτι και εμείς θέλετε οι πάγινοι? Απλούστατα, που σημαίνει ότι οι Καπερναΐτε δεν κατενόησαν την ουσία του μυστηρίου του σώματος και του αίματος του Χριστού και ανεχώρησαν. Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Αλλά ο Κύριος θα μπορούσε να διορθώσει την τυχόν παρανόηση, ότι δηλαδή
άκουσες κληρώσεις του λόγος ούτως. Τι, αγαπητοί μου, για σταθείτε. Πώς το πήρατε το θέμα? Είναι ένας τύπος, είναι μια αλληγορία. Όταν είπα όποιος δεν φάγει το σώμα μου και δεν πει το αίμα μου δεν έχει ζωή, είναι αιώνιον. Είναι ένας τύπος, είναι μια αλληγορία. Γιατί με παρεξηγήσατε και είπατε ότι είναι σκληρός ο λόγος? Πώς θα φάμε, λέει, το σώμα του και θα πιούμε το αίμα του? Αλλά ο Κύριος δεν διορθώνει τίποτα. Γιατί? Γιατί το μυστήριον ήτο είναι όντως σάρκα του και αίμα του. Έτσι λοιπόν κατανοήθη, αγαπητοί μου, η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας σαν το αληθινό και πραγματικό σώμα και αίμα του Χριστού υπό τα είδη του άρτου και του ίνου μυστηριακά. Έτσι έγινε αντιληπτό καθόλου το μήκος της πατερικής γραμματείας μέσα στην Εκκλησία και αποτελεί πλέον αυτό, ότι το μυστήριο είναι σώμα και αίμα Χριστού, οντολογικά αποτελεί εκκλησιαστική συνείδηση. Χαρακτηριστικά, ο Δοσήθεος Ιεροσολύμων εις των 17 όρων της ομολογίας του, 16ος αιώνα, είχαν εμφανιστεί οι Προτεστάντες στο προσκήνιο και επειδή διατύπωσε μία ομολογία πίστεως. Είναι καταπληκτική ομολογία. Τούτου, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εν τη ιερουργία πιστεύομεν παρήνε τον Χριστόν, παρήνε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Όταν έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πιστεύουμε ότι είναι παρόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Πώς είναι παρόν? Αυτό το παρήνε, ότι είναι παρόν. Πώς? Αοράτος, νοητός, συναισθηματικός. Πώς. Ου τυπικός, ου εικονικός, ούτε κατά τύπων, ούτε κατά εικονισμών. Εικονικός. Ουδέ χάριτη υπερβαλούση, ούτε από μια υπερβάλουσα χάρη. Είναι παρόν ως εν της λυπής μυστηρίης, ουδέ κατά μόνην παρουσίαν, καθώς την εστον πατέρων ηρίκαση περί του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ουδέ κατ' εναρτισμόν. Τι είναι αυτός ο εναρτισμός? Εν και άρτος, εναρτισμός. Ότι μαζί με το ψωμί συνυπάρχει και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όπως και εις τον ίνον. Είναι το ψωμί και υπάρχει δίπλα ο Χριστός. Είναι το κρασί και υπάρχει δίπλα ο Χριστός. Αυτό λέγεται εναρτισμός. Ώστε ενούστε την θεότητα του λόγου το προκειμένο της ευχαριστίας άρτο υποστατικός, καθώς η από λουθύρου λίαν αμαθός και αθλίος δοξάζουση. Πιστεύουν, αμαθός λέγει, αλλά και αθλίος, η από λουθύρου, δηλαδή οι Προτεστάντες. Και συνεχίζει, αλλά λιθός και πραγματικός, ώστε μετά τον αγιασμό του άρτου και του ίνου μεταβάλλεσαι απαρέμφατο, μετουσιούσθε απαρέμφατο, μεταρρυθμίζεσαι απαρέμφατο τον μεν άρτον εις αυτό το αληθές του Κυρίου σώμα, σε αυτό το αληθινό σώμα του Κυρίου. Θα επανέλθω πίσω που είπε ότι αληθός και πραγματικός, αυτό είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Χριστός είπε, πάρετε να φάτε, αυτό είναι το σώμα μου. Πάρετε να πείτε, αυτό είναι το αίμα μου. Λίγο πριν κοινωνήσουμε, ο κάθε πιστός διαβάζει την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και εκεί ανανεώνει αυτή την πίστη. Ανά πάσα στιγμή πρέπει να ανανεούται αυτή η πίστη. Τι πιστεύω, λέει ο πιστός, ή μπορεί να το πει ο ψάλτης στο ψαλτήρι, ότι αυτό τούτο εστί το σώμα σου. Αυτό τούτο, αν ξέρουμε ελληνικά θα το καταλάβουμε. Αυτό τούτο. Και ότι αυτό τούτο εστί το αίμα σου. Σαφώς και σαφέστατα. Συνεχίζω του δώσει Θεό την ομολογία. Ποιο είναι αυτό το σώμα τώρα? Ποιο είναι? Όπερα γεννήθη εν Βιθλέμ εκ της Αϊ Παρθένου.
είναι αυτό το σώμα που γεννήθηκε από την Παναγία. Σαφώς. Ευαπτίστεν οι Ιορδάνοι. Έπαθεν. Πού? Επί του Σταυρού. Ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, κάθεται εκ δεξιών του Θεού και πατρός, μέλη η ελθύν επί των εφελών του ουρανού. Αυτό το ίδιο σώμα, αυτό που ψηλάφισε ο Θωμάς. Ξακριστικό. Τον δε ίνων μεταποιήστε και με τους ιούστε, απαρέμφατα, εις αυτό το αληθές του Κυρίου αίμα. Ποιο? Όπερ κρεμαμένου επί του Σταυρού εχήθη υπέρ της του κόσμου ζωής. Όπως έρεε το αίμα από το Σταυρό, αυτό το αίμα κοινωνούμε. Αγαπητοί μου, είναι καταπληκτικό. Αλλά προσέξτε, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων θα προσθέσει. Είχα πολλά να σας πω, αλλά είναι λίγος ο χρόνος. Ήγαρ και η αίσθησή σου τούτο υποβάλλει, λέγει στην τετάρτη μυσταγωγική του κατήχηση, αλλά εάν και η αίσθησή σου αυτό σου υποβάλλει, τι? Ότι είναι κρασί και ψωμί. Αλλά έτσι γευόμεθα, κρασί και ψωμί. Αλλά η πίστη σε βεβαιούτο, η πίστη σε βεβαιώνει. Μη από τις γεύσεως κρίνεις το πράγμα, μη το κρίνεις το πράγμα, λέει, από την γεύση, αλλά από τις πίστεως πληροφορού ανενδιάστος, χωρίς ενδιασμόν, σώματος και αίματος Χριστού καταξιωθείς. Ότι καταξιώθηκες του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εξάλλου η Εκκλησία δεν αναζητά το σώμα και το αίμα του Χριστού στην αίσθηση, αλλά στην πίστη. Δεν αναζητά την αίσθηση, αλλά στην πίστη. Ο Χριστός μετά την Αναστασή Του εμφανίζεται με άλλη μορφή, ετέραν μορφή, στους δύο προς Εμαούς, στους επτά στη Γαλιλαία. Είναι ο Κύριος. Τους γυμνάζει εις την πίστη. Ότι δηλαδή εφ' εξής δεν θα βλέπουν, όπως λέγει ο Παύλος, περίτρανα το είδος. Είδος θα πει μορφή. Αλλά τι? Ου δια είδος περιπατούμεν, αλλά δια πίστεως. Έτσι η αίσθηση μου λέει ότι είναι κρασί και ψωμί, αλλά είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μάλιστα ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης στα απαντά του λέει το εξής καταπληκτικό, το οποίο φαίνεται πολλές φορές έχει συμβεί μέσα στην ιστορία. Κάποια στιγμή, και μάλιστα λέγει, ερμηνεύει, ότι δια την απιστία κάποιου κάποιον να συμβεί αυτό. Κάποια στιγμή έγινε βέβαια η τέλεση του μυστηρίου, πάει να κοινωνήσει τον κόσμο ο ιερεύς και βλέπει ότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι κρέας και αίμα. Κρέας, 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 το υπογραμμίζω, και αίμα. Ιερεύ, λέει, ο ιερέα, μη κοινωνήσεις το λαό από αυτό το Άγιο Ποτήριο. Ποιος ξέρει, κάποιος, κάποια πιστή Αττίνος, ο Θεός το εμφανίζει έτσι? Όχι, θα πάρεις από τον προηγιασμένον άρτον και ίνων της μεγάλης από έγινε κάποιο καιρό της μεγάλης Πέμπτης συγκεκριμένα, κρατάμε αυτό που έχουμε στο Άγιο Ορτοφόριο, και θα κοινωνήσεις το λαό και τον εαυτό σου από εκείνο. Άστο αυτό. Και κάποια στιγμή, αγαπητοί μου, ή την ίδια μέρα, ή την ίδια ώρα, ή την άλλη μέρα, επανέρχεται πάλι εις εκείνο που έπρεπε να είναι, στη γεύση του κρασιού και του ψωμιού. Φοβερόν! Αγαπητοί, ο Κύριος έπαθε για να μας καταστήσει κοινωνούς του σώματός του και του αίματός του. Αλήθεια, τι ευχαριστία του οφείλουμε. Νομίζω ότι η πρώτη ευχαριστία που έχουμε να του αποδώσουμε είναι η επίγνωση της ουσίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Να ξέρω τι πράγμα είναι. Η πρώτη ευγνωμοσύνη μου, να γνωρίζω. Όπως θα μπορούσα να πω, γνωρίζω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου.
δεν θα μπορούσε περισσότερο να ευχαριστήσει τους γονείς μου από, του να τους αναγνωρίζω γονείς μου. Οπότε σε κάθε θεία λειτουργία ολοκληρούται το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Όποτε πάμε στην εκκλησία, να του αποτείνουμε μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το μοναδικά μεγάλο ευχαριστώ μας. Κύριε, μας έδωσες το σώμα σου και το αίμα σου. Πόσο περισσότερο εδώ, εάν πρόκειται να κοινωνήσουμε. Πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και οι Άγιοι, μπροστά σε αυτήν την μεγαλειώδη προσφορά του Χριστού, που είναι η ζωή αιώνιων, δεν εδίσταζαν να φθάνουν μέχρι και του μαρτυρίου. Έτσι, το μαρτύριο του ανθρώπου μπροστά στο μαρτύριο του Χριστού να είναι μία έκφρασης, ένας δεσμός απερινοήτου, ακατανοήτου, ακαταλήπτου αγάπης. Ας έχει δόξα ο Άγιος Τριαδικός Θεός μας που μας έδωσε το μέγα αυτό προνόμιον, αλλά και την γνώση να ξέρουμε τι είναι το μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Αμήν.